Καλό μεσημέρι, κυρία Βαγιανού. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πού σας βρίσκουμε, στο πεδίο, στο Υπουργείο Παιδείας ή στο πεδίο του Άρεως? Καθοδόν είμαι. Πηγαίνουμε στο Υπουργείο Παιδείας τώρα. Μοτοπορία, πούλμαν, αυτοκίνητα. Και πάμε εκεί να πιάσουμε άλλο ένα Υπουργείο, γιατί πιάσαμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Μας στείλανε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πιάσαμε το Υπουργείο Πολιτισμού, μας στείλανε στο Υπουργείο Παιδείας. Και τώρα πάμε και στο Υπουργείο Παιδείας να δούμε που θα μας στείλουν. Να κάνω μια πρόταση, να πάτε στο Ναυτιλίας μετά, κάτω στον Πειραιά. Ναυτιλίας, να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα. Καθόλου κακή. Τουλάχιστον βλέπετε και θάλασσα, βλέπετε τον Πειραιά. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει, δηλαδή, κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με το δικό σας θέμα και με αυτό το προεδρικό διάταγμα? Όχι, κανείς. Ο ένας από τον Άννα στον Καϊάφα μας πηγαίνουνε. Μάλιστα. Ναι, ότι δεν είναι κανένα υπουργείο υπεύθυνο. Εν τω μεταξύ είναι και τα τρία συνυπεύθυνα. Και με την υπογραφή πια της Προέδρου της Δημοκρατίας, εμείς οι απόφοιτοι κρατικών δραματικών σχολών, και σχολών εγκεκριμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας, που δεν είναι όμως αρμόδια για εσάς, που δεν είναι αρμόδια για μας, είμαστε πια απόφοιτοι λυκείου. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αναγνώριση τίτλου σπουδών, και με όποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή συνάδελφοι που δουλεύουν στο δημόσιο σαν καθηγητές ή ξέρω εγώ και στο εθνικό ακόμα μπορεί να συμβεί αυτό, ή στο κρατικό Ελλάδος, θα δουν μείωση μισθού. Μάλιστα. Εμείς, ας πούμε, οι νεότεροι, ίσως έτσι, δεν μιλάω για μένα, που τους ενδιαφέρει να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό πάνω στην τέχνη τους, δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, αν κάποια νέα συνάδελφος πάει στην Αγγλία και κάνει ένα μεταπτυχιακό και έρθει εδώ με μεταπτυχιακό από τη Ράτκα, δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο. Δηλαδή, τέτοια τρέλα μιλάμε. Ουσιαστικά δηλαδή σας λένε ότι είσαστε ακριβώς όπως και ένας ανειδίκευτος. Δεν είναι θέμα να το θέσουμε σαν σύγκριση, δηλαδή θα πει ο άλλος ανειδίκευτος τι έχει, αλλά δεν είναι αυτό. Εσείς έχετε κάνει κάποιες σπουδές σε κάποιες σχολές που είναι εγκεκριμένες από το κράτος. Έχουμε κάνει κάποιες σπουδές οι οποίες είναι επώδυνες πραγματικά, μας απασχολούν πάρα πολλές ώρες αυτές και εξειδικευμένες, έτσι. Και πληρώνουμε και πάρα πολλά λεφτά. Σε ένα καλλιτεχνικό σχολείο εντωμεταξύ, το μάθημα της υποκριτικής δεν μπορεί να το κάνει κανένας θεατρολόγος. Μόνο ένας ηθοποιός μπορεί να διδάξει υποκριτική. Ο θεατρολόγος είναι άλλη επιστήμη, άλλη κατηγορία από τους ηθοποιούς. Εμάς τώρα μας το κλείνουν αυτό το δρόμο. Οπότε λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσετε μια υποβάθμιση στην πραγματικότητα του λειτουργήματος που έχετε στην ουσία, περί αυτού πρόκειται. Και δεν σας ακούει κανείς, απλά ο ένας σας στέλνει στον άλλον. Ακύρωση σπουδών, που λέει και ο σύζυγος που είμαστε τώρα μαζί και πηγαίνουμε στο Υπουργείο, συνάδελφος Νίκος Αρβανίτης. Την καλημέρα μας. Ακύρωση των σπουδών, πραγματικά. Σας ακυρώνουν λοιπόν. Όπου για να πεις σε μια δραματική σχολή, περνάς από επιτροπή του Υπουργείου. Για να αποφοιτήσεις από τη δραματική σχολή, περνάς από επιτροπή Υπουργείου. Για να δώσεις σε δραματική σχολή θέση απολυτηρίου λυκείου. Και για να δώσεις θέση απολυτηρίου λυκείου, εννοείται. Όλα αυτά ακυρώνονται και πάμε πίσω. Είμαστε λοιπόν δύο φορές απόφοιτοι λυκείου. Υπάρχει κάποια υποψία ή ένδειξη για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό? Γιατί από ό,τι έχουμε προσέξει τουλάχιστον, δεν είναι κάτι το οποίο είναι, έτσι το λέω τυχαία. Προωθείται πολύ ο ιδιωτικός τομέας σε πάρα πολλά ζητήματα και μειώνονται αρκετά τα δημόσια θέματα. Υπάρχει κάποια ένδειξη τέτοια? Υπάρχει δραματική τέχνη, σπουδές δραματικής τέχνης σε δύο αμερικάνικα κολέγια στην Ελλάδα. Που δεν υπήρχαν πριν δηλαδή, ή προμοτάρονται τώρα πολύ περισσότερο? Ναι, τώρα δεν υπήρχαν, τώρα υπογράφηκε αυτό. Αλλά είμαι περίεργη να δω ποιος θα πάει να διδάξει εκεί. Α, μάλιστα. Γιατί ποιος θα διδάξει υποκριτική τέχνη? Μόνο ένας ηθοποιός μπορεί να διδάξει. Και όταν εμείς δεν έχουμε πτυχίο, πώς θα διδάξουμε στο Αμερικάνικο κολέγιο? Πραγματικά μοιάζει να είναι αδιέξοδο αυτή η σκέψη που έκαναν, όποιοι την έκαναν. Είναι εκδικητικό κατά τη γνώμη μου. Επειδή τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το σωματείο μετά τα τρία τελευταία χρόνια που έχει αναμειχθεί ενεργά και στο κίνημα MeToo και σε άλλα κινήματα, τους έχει ενοχλήσει. Μέχρι τώρα ήταν πολύ ήσυχο το σωματείο μας. Τώρα τους έχει ενοχλήσει και νομίζω ότι αυτό είναι εκδικητικό.
Γιατί αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία που εκκρεμεί κάποια χρόνια. Είχαν αναγνωριστεί οι σπουδές εμών που τελειώσαμε μέχρι το 2003 mm-hmm. ως τεχνική εκπαίδευση. Και με την κατάργηση των τεχνικών της ανωτέρας εκπαίδευσης, όταν έγινε ανώτατη και η ανώτερη εκπαίδευση, mm-hmm. εμείς μείναμε στον αέρα. Από τότε διεκδικούμε ένα τίτλο και δεν δίνεται λύση. Είναι ένα θέμα λοιπόν σε νάρκωση, παρόλες τις πολλές οχλήσεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο. Και τώρα ξαφνικά, χωρίς καμία διαβούλευση, υπογράφεται ένα προεδρικό διάταγμα. Το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, έτσι. Δεν είναι κάτι που περιμένουμε να αλλάξει. Ναι, φυσικά. Φυσικά και έχει τεθεί. Τώρα κάτι άκουσα χτες που είπε ο οικονόμου ότι θα συσταθεί μια επιτροπή σοφών γύρω από το θέμα. Καλά, άμα θες να πολυσιεργήσεις μια κατάσταση και να την αφήσεις να διαιωνίζεται, φτιάχνεις μια επιτροπή και μετά άλλη μία για την άλλη επιτροπή που έφτιαξες και πάει λέγοντας. Τα ξέρουμε αυτά στη χώρα μας, συμβαίνουν σε πολλούς τομείς. Ο κύριος Γιατρομανολάκης, ωστόσο. Δεν έχει κληθεί κανένας από τα σωματεία, τα κλαδικά δεν έχει κληθεί. Είναι... ούτε τη συνομοθονδία, ούτε το σωματείο. Χορευτών, μουσικών, ηθοποιών, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς ηθοποιοί. Από φοιτηλικού, είναι και οι χορευτές, είναι και η μουσική. Είναι όλοι. Γι' αυτό και είναι και πανκαλλιτεχνική σήμερα η αντίδραση που υπάρχει στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Γιατρομανολάκης, ωστόσο, νομίζω πρόσφατα είχε μιλήσει στο Real FM και είπε ότι δεν εξισώνεται το δίπλωμα της δραματικής σχολής με το Λύκειο. Δηλαδή είναι λίγο αντιφατικές όλες αυτές οι δηλώσεις που γίνονται. Αλλά τι είναι. Δεν μας έχει απαντήσει. Mm-hmm. Εφόσον δεν έχω δίπλωμα εγώ τώρα, αφού δεν αναγνωρίζεται από κανέναν. Δεν έχω δίπλωμα. Γιατί ψηφίστηκε το προεδρικό διάταγμα. Έλατε. Δεν έχω. Γι' αυτό δεν λέμε ότι υπάρχει δίπλωμα. Μια αντίφαση σε όλες αυτές τις αντιδράσεις από την πλευρά των κυβερνώντων. Γι' αυτό και ακριβώς μας πετάνε από τον έναν στον άλλον. Κανείς δεν έχει βγει να μιλήσει υπεύθυνα και κυρίως κανείς δεν έχει βγει να συνομιλήσει με το Προεδρείο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και την Ομοσπονδία Τυπόθα. Πριν από αυτό, δεν σας κάλεσε κανείς για να κάνετε μια συζήτηση, να γίνει μια διαβούλευση με τους αρμόδιους κτλ. Και να αλλάξετε απόψεις για το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Αυτό έσκασε σαν κεραυνό σε νεφρία. Μάλιστα. Ξυπνήσαμε μία μέρα και εκεί που συμπληρώναμε τα χαρτιά, δεν συμπληρώνουμε πια ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης. Mm-hmm. Συμπληρώνουμε απόφοιτος λυκείου. Μάλιστα. Ναι. Οι εξειδικευμένες γνώσεις που έχετε πάρει μέσα από αυτές τις σχολές και κάτι που είναι τελείως διαφορετικό από άλλους κλάδους μάθησης, να το πούμε έτσι, αφορά κάτι τελείως διαφορετικό, την τέχνη. Δεν έχει σχέση άμεσα με την επιστήμη, ας πούμε, με την εξειδίκευση σε κάποια εργασία. Δεν μπορεί να τη διδάξει κανείς αυτή τη τέχνη. Δεν μπορεί να τη διδάξει. Μόνο ένας ηθοποιός μπορεί να τη διδάξει. Τι προσδοκάτε σήμερα, κάποια να σας υποδεχτούν τουλάχιστον να μιλήσετε, να μπορέσετε να δώσετε τα αιτήματά σας? Δεν προσδοκώ. Ειδικά από το Υπουργείο Παιδείας δεν προσδοκώ. Μάλιστα. Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, ειδικά το Υπουργείο Παιδείας, όχι. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μεγάλη στήριξη. Θα δεχτεί κάποια επιτροπή μέσα, mm-hmm. φαντάζομαι, η οποία θα πει ότι ξέρετε, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Όπως μας είπαν και τα άλλα δύο υπουργεία. Εξαιρετικά. Ωστόσο, οι υπογραφές όταν χρειάζεται και οι επιτροπές είναι τα συγκεκριμένα υπουργεία που ασχολούνται με το θέμα, αλλά τώρα δεν είναι αυτή που πρέπει να... επιτροπή. Mm-hmm. Έχετε όμως και στις τάσεις εργασίας αυτή συμμετέχει και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, προκειμένου να διευκολύνουν και τους εκπαιδευτικούς των καλλιτεχνικών μαθημάτων ναι, που ακριβώς, συμμετέχουν. Ακριβώς. Και νομίζω ότι υπάρχει αρκετή, πώς να το πω, προβολή με την καλή έννοια πάντα του θέματος. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν έχει απασχολήσει. Όχι, και υπάρχει και στην παράσταση από τον κόσμο στα mm-hmm. θέατρα που διαβάζεται κάθε βράδυ η ανακοίνωση του σωματείου. Υπάρχει καλή υποδοχή. Αυτό είναι καλό, πάρα πολύ καλό, γιατί στηρίζει μετά από όλα όσα έχετε τραβήξει και όλα σαν, πώς να το πω, ομάδα εργαζομένων, γιατί στην πραγματικότητα είστε και εργαζόμενοι αυτά τα χρόνια με την πανδημία. Είμαστε βεβαίως, εργάτες. Και από αυτό ζείτε, δεν έχετε κάποια άλλη δουλειά και αυτό είναι το χόμπι σας, ας πούμε. Γιατί πολλοί το βλέπουν έτσι, ότι εντάξει, επειδή κάνουν το κέφι τους τώρα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει και ολόκληρος χαμός, μα δεν κάνετε το κέφι σας όμως. Εδώ τώρα με την εξίσωση και όλα στην υποβάθμιση των πτυχίων, έρχονται οι ερασιτέχνες και σου λέει. Εγώ τώρα δούλευα σε ένα δημοτικό θέατρο το χειμώνα, mm-hmm. μέχρι το αρχές Δεκεμβρίου, όπου εκεί κάναμε μια εξαιρετική παράσταση που είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο και όμως αυτή η παράσταση μετά από 8
συγκεκριμένες παραστάσεις στο θέατρο κατέβηκε, γιατί το θέατρο ήταν κλεισμένο από ερασιτεχνικές ομάδες. Αυτές οι ερασιτεχνικές ομάδες διοικούνται από ανθρώπους του ΔΠΘ, οι οποίοι πληρώνονται για να παίξουν τις παραστάσεις τους. Και τώρα ξαφνικά είμαστε όλοι ίσα. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση που θα έπρεπε να υπάρχει, τουλάχιστον να μην λογίζεστε ως άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζετε μετά ένα μεταπτυχιακό που θα κάνετε, γιατί δεν έχει καμία σχέση στην πραγματικότητα στη χώρα αν γίνει στο εξωτερικό ή οπουδήποτε άλλο, έτσι. Όχι, 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 δεν αναγνωρίζετε. Ένα μεταπτυχιακό από την Αγγλία, από μια σπουδαία δραματική σχολή, ας πούμε, που μπορεί να έχει στοιχήσει στη μάνα και στον πατέρα ενός παιδιού 10 χιλιάρικα. Έρχεται εδώ και σου λέει τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω, πώς το πήρες αυτό. Στο εξωτερικό τα πράγματα πώς είναι, κυρία Βαγιανού, είναι διαφορετικά όσον αφορά αυτό το κομμάτι, έτσι, για να έχουμε μια ιδέα. Από ό,τι έχω ακούσει, κάποιες χώρες δέχονται μετά από αυτή την υποβάθμιση των πτυχίων Έλληνες ηθοποιούς για μεταπτυχιακά. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έρχεσαι εδώ δεν ανταγνώσεις. Δεν έχεις πάλι τίποτα, ναι. Μάλιστα. Στο θέμα τώρα του Μητού, είπατε ότι, και το έχουμε δει κιόλας, ότι έχετε παίξει, το σωματείο των Ελλήνων ηθοποιών έχει παίξει σπουδαίο ρόλο. Νομίζω ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όπως απαιτούσαν οι συνθήκες και δεν σιώπησε. Αντιθέτως, βγήκε μπροστά. Τουλάχιστον εγώ, από όσο έχω ασχοληθεί, αυτό βλέπω και βλέπω ότι τα πράγματα έχουν φτάσει όσα έγιναν και στη δικαιοσύνη τα περισσότερα. Έχουμε τη δίκη Φιλιππίδη που εχθές είχαμε την έναρξη της απολογίας. Έγινε κάτι σήμερα, θα συνεχίζονταν και δεν συνεχίστηκε η δίκη? Εχθές η απολογία κράτησε πάρα πολλές ώρες, μετά δέχτηκε και τις ερωτήσεις από την πρόεδρο του δικαστηρίου και την εισαγγελέα. Mm-hmm. Και η δίκη τελείωσε στις 9 και με αποτέλεσμα σήμερα να μην γίνει η δίκη. Στις 9 το βράδυ εννοείται. Και πάει κατευθείαν για την Παρασκευή. Α, μάλιστα. Οπότε έχουμε την Παρασκευή τη συνέχεια της απολογίας. Παρασκευή θα είμαστε εκεί πάλι όλοι όπως είμαστε, mm-hmm. κάθε μέρα στο δικαστήριο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως το χτεσινό συμπέρασμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει βρει ποτέ ηθοποιό, δεν είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Διάβασα τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων από το δικαστικό ρεπορτάζ για την απολογία και διάβασα έτσι σημεία της απολογίας του, ναι, που έκριναν οι συνάδελφοι σημαντικά και αποκόμισα την ίδια ακριβώς εντύπωση. Επίσης αυτό που βλέπω από συναδέλφους που συνομιλούσαμε πριν από λίγο είναι ότι έχει αρχίσει να γίνεται ένα περίπου ξέπλυμα της όλης κατάστασης. Με το βάρος να πέφτει στον απολογούμενο και όχι στα θύματα. Και μάλιστα κάποιος, ας το πούμε εντός πολλών εισαγωγικών, δεν τον πω δημοσιογράφος, δεν είναι παρουσιαστής, είπε κιόλας ότι από το κανάλι που δουλεύει του κάνουν και πρόταση για να πάει να δουλέψει εκεί. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να εκφραστώ ακόμα γιατί τελειώνει κιόλας η δίκη. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η κυρία εισαγγελέα εχθές ήταν καταπέλπης πάντως. Ας ελπίσουμε ότι κάποια πράγματα θα μπουν στη, ναι, θέση τους κάποια στιγμή για να τελειώνει και αυτή, ναι, η ιστορία. Ακριβώς. Να τελειώνει και αυτή η ιστορία και να μην τελειώσει όπως τελείωσε η ιστορία του καταδικασμένου για 2 παιδοβιασμούς Δημήτρη Λιγνάδη. Ο οποίος είναι τώρα σε ελεύθερος. Είναι ελεύθερος. Δεν ξέρουμε αν είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Είναι πολλά πράγματα που συμβαίνουν και νομίζω ότι και εσείς σαν σωματείο τα θίξατε πάρα πολύ και ήσασταν μπροστά, βγήκατε μπροστά. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια που έχουμε δει σωματείο τόσο δυναμικά να βγαίνει μπροστά για να υποστηρίξει τους ανθρώπους του. Δυστυχώς δεν συνέβαινε και τόσο πολύ στο παρελθόν γενικότερα από τα σωματεία. Είχαμε πέσει σε μια χειμερή ανάρκη. Έμοιαζε σαν κάποιοι να ξύπνησαν και οδήγησαν μια κατάσταση σε πολύ κρίσιμα πράγματα και πολύ ιδεχθή, θα έλεγα. Είμαστε πολύ περήφανοι και με το Μητού και με όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε και όλοι μαζί πραγματικά. Αυτό είναι το παρήγορο και για εμάς τους υπόλοιπους, γιατί θεωρούμε ότι ναι, θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε και με τα δικά μας σωματεία, να γίνουμε λίγο πιο διεκδικητικοί και λίγο πιο μπροστά να βγούμε. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους δηλαδή, γιατί νομίζω ότι ό,τι κερδίζεται για κάποιους αποτελεί ένα καλό προηγούμενο και για όλους τους επόμενους, έτσι. Μας χτυπάνε τον πρόεδρο, ο πρόεδρος έχει γίνει σάκος του box. Θεωρείται, τον λένε γραφικό αυτό. Παρ' όλα αυτά αντέχει και ο πρόεδρος και όλοι μας.
Ελπίζω να έχετε μεγάλη αντοχή, ελπίζω πραγματικά να αλλάξει κάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία και να μπορέσετε να, τουλάχιστον πρώτα απ' όλα, να βρείτε τη δίωδο για να μπορέσετε να συνομιλήσετε με κάποιον από τους αρμόδιους, οι οποίοι όλοι δηλώνουν αρμόδιοι. Αρχικά να γίνει αυτή η αρχή και εμείς το παρακολουθούμε και όποτε χρειαστείτε να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στον ακουστή φωνή σας. Έστω και πολύ. Από τις Κυκλάδες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε πιο περιφέρεια τώρα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Και εμείς πολύ έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά, κυρία Βαγιανού, καλή δύναμη, καλό κουράγιο πολύ. Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε επίσης στους αγώνες σας. Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.